Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε εδώ, στο MAD TV, στο MAD for Fashion, το τίμιο, το καλό, το όμορφο. Και είμαι εγώ στην παρέα σας, ο Ανδρέας Ζωίτσας, και θα περάσουμε υπέροχα, γιατί έχω και ένα καλεσμένο φωτιά. Πάμε για outfit of the day, γιατί είμαι army boy στα βουνά. Έχω συνδυάσει με ένα χακί στρατιωτικό πουκάμισο. Δεν είναι του στρατού, μην ακούσω ότι είναι του στρατού και έχω μπλεξίματα εκεί στην Κύπρο, γιατί έχω τελειώσει και φαντάρος. Το έχω συνδυάσει με ένα μπλουζάκι, έτσι μέχρι πάνω ζιβάγκο. Αλλά είναι κοντομάνικο, παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι. Και μπορεί να με βλέπετε τώρα με μπουφάν, αλλά κάνει ζέστη. Εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη. Απλά εκεί στο βουνό θα κρυώσω σίγουρα, ειδικά το βραδάκι. Γι' αυτό θα το κλείσω έτσι και θα χουχουλιάζω μέσα. Και το έχω συνδυάσει και με ένα μαύρο αρβιλάκι. Θα χάσω την ισορροπία μου, παιδιά. Και νομίζω είμαι έτοιμος για Army Boy στα βουνά. Εμείς πάμε τώρα γρήγορα σε ένα break και επιστρέφουμε πολύ σύντομα εδώ στο Mad for Fashion. Μπήκε το τραγούδι. Δυνάμωσέ το. Θα τα σπάσω όλα. Δευτερούλα σήμερα, τρελαίνομαι και πάμε να παίξουμε Smash or Pass. Πάμε να παίξουμε Smash or Pass. Για να ξεκινήσουμε. Περιμένω να δω μια φωτογραφία. Ανυπομονώ γιατί, παιδιά, δεν ξέρω ποιος είναι, ποιο θα δω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Ιωάννα Τούνη. Αχ, δεν μου αρέσει. Είναι πολύ σίκ αυτό να φαίνεται σαν εσώρουχα από πάνω, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο. Δεν την κολακεύει. Εκτίθεται πάρα πολύ με αυτό το outfit και επίσης, Ιωάννα, εγώ στη θέση σου δεν θα ανέβαζα αυτή τη φωτογραφία γιατί δεν έχει πετύχει ούτε το πρόσωπο. Έχει μια περίεργη γκριμάτσα. Βέβαια, νομίζω αυτή τη συγκεκριμένη την ανέβασε ως αστείο ότι ο άντρας της δεν ξέρει να τη βγάζει φωτογραφίες. Φάνηκε. Δημήτρη μου μάθει να πάρει τις φωτογραφίες. Ιωάννα, πάρ τον άσο σου. Αχ, παιδιά, έπεσε το τέτοιο. Μετά θα το πάρω. Ιωάννα, ένα. Πάμε στην επόμενη. Όλγα Πηλιάκη. Έχει παίξει ένα styling με το μπλε πουκάμισο. Πουκάμισο είναι. Ναι, νομίζω. Και τη ζώνη που είναι λίγο πορτό. Καφέ ζώνη, μου λένε από πάνω που βλέπουν καλύτερα, γιατί εγώ εδώ. Δύσκολα. Και τη φουστίτσα. Εμένα να σας πω τι με χαλάει. Με χαλάει που η ζώνη δεν είναι στην ίδια απόχρωση με την μπότα. Θα το ήθελα αυτό να είναι το ίδιο. Γιατί με ξενίζει. Και ένα παλτό και πιστεύω ότι δεν είναι στην Ελλάδα αυτή η φωτογραφία. Κάπου είναι αλλού. Όλγα μου είσαι καλύτερη από την Ιωάννα. Γι' αυτό θα σου πάρω δύο. Με φιλάκια και πάμε και στην τελευταία μας. Λέρα, this is the vibe if you want to go to an island. Greek island, yeah. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί εδώ το κορίτσι έπαιξε. Oversize, white leg, παντελόνι άσπρο, που είναι τέλειο για νησάκι. Μπλε μπλουζίτσα με στάμπες άσπρες, που είναι full καλοκαιρινό, Μύκονος ύπνος. Παιδιά, υπομονώ για καλοκαιρινές διακοπές, θέλω να πάω. Και από κάτω έβαλε ένα ψηλό ποτίνι. Είναι ωραίο για νησάκι, γιατί έπαιξε ωραία και τη τσαντούλα. Και εκεί που κρατάει έτσι, τι κρατάει, κάτι έχει νομίζω, απλά δεν βλέπω καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Αλλά, παιδιά, τώρα είμαι λίγο μπερδεμένος. Είμαι μεταξύ της Όλγας και της Λίλας. Ποια έχει κάνει το καλύτερο styling. Ποια θέλω να δω. Θα βάλω 3 στη Λίλα και θα νικήσει το διαγωνισμό. Και πάνω από το control θέλω να μου πείτε τι δώρο κερδίζει. Παιδιά, δεν φαντάζεστε τι που είπα από πάνω ότι κερδίζει σήμερα. Κερδίζει ένα κόκκινο χαλί, έτσι να το βάλει στο σαλονάκι της.
και να περάσει υπέροχα, αφού θα τη δούμε και στα VMA, θα περάσει από το Red Carpet. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, με αυτόν τον γρήγορο τρόπο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τον καλεσμένο μας. Μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ. Επιστρέψαμε εδώ στο Mad for Fashion και ήρθε η στιγμή να υποδεχτώ το σημερινό μου καλεσμένο. Είναι ένα αγόρι φωτιά, το οποίο κεντρίζει τα βλέμματα όπου κι αν πάει. Βέβαια, σήμερα δεν θα καθίσει με το καλό του το προφίλ, δεν ξέρω πώς θα φαίνεται, του πήρα τη θέση. Εμείς βέβαια το γνωρίσαμε μέσα από το GNTM, όπου έκλειψε τις εντυπώσεις. Ας υποδεχτούμε τον Αγκαίο Ποθητό! Έλα, έλα, σταμάτα, με κάνεις να κοκκινήσω. Σταμάτα. Πρόσεχε από τις ντροπές. Τι κάνουμε, όλα καλά. Εσύ, πώς είσαι. Όλα υπέροχα, όλα υπέροχα. Πώς είμαστε. Ξέρεις τι, θα σου κάνω reverse psychology. Για πες μου εσύ πώς είσαι. Είμαι πολύ καλά, δευτερούλα σήμερα. Δευτερούλα. Ηρεμός. Ναι. Ναι, αυτά. Εντάξει, καλά, και εγώ τα ίδια ρε φίλε. Εσύ. Δευτέρα, καλά είμαι. Τσι, τώρα πέρα από την πλάκα. Αυτή η περίοδο της ζωής μου είμαι αρκετά καλά, οπότε ναι, δόξα τω Θεώ. Θα έλεγε κανείς πώς είναι να ασχολήσεις σου με το modeling. Ήταν κάτι κληρονομικό. Γιατί έμαθα ότι και η μαμά ήταν μοντέλο. Σαφωμένος, ναι, ναι. Η μάνα μου από τη Σιβηρία είναι και ήρθε μέσω του modeling στην Ελλάδα. Πώς αντέδρασε όταν της είπες πώς, ξέρεις κάτι ρε μάνα, και εγώ θα γίνω μοντέλο. Οκ. Οκ, γεια. Αν. Ναι, ναι, αυτό ήταν τέλος. Τι πω, οκ, εντάξει. Άμα το θέλεις, δοκιμασέ το, γιατί όχι. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ήταν τελείως poker face. Είναι Ρωσίδα, οπότε ξέρεις. Είναι άλλα μια λένε. Είναι σκληρή, είναι τύπου. Οκ. Okay. Okay. Άμα σου αρέσει, ναι, κάτω. Εσύ πότε το κατάλαβες ότι θα ασχοληθείς, πώς μπήκε στη ζωή σου. Α, θα σου πω. Τώρα η μάνα μου με είχε χώσει πολύ μικρό σε ένα γραφείο. Τώρα μιλάμε για ενός-δύο ετών. Και ποιο είναι το αστείο, ότι το είχα σταματήσει. Πάντα περνά στην εφηβεία σου, παχαίνεις, λεπταίνεις, βγάζεις ακμή. Εγώ είχα πάρα πολύ ακμή. Τώρα. Ολοκάθαρος. Φαίνεται λίγο το σημαδάκι άμα το κοιτάξεις. Απ' την άλλη, αυτό ήταν το καλό προφίλ. Οπότε δεν έχει, αλλά πολύ ακμή. Και τέλος πάντων, τη θεράπευσα, όλο κομπλέ. Και με το που μπήκα 18, με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο που ήμουν στα δύο μου και μου λένε: Α, θέλεις να περάσεις τώρα που ενηλικιώθηκες. Και με κάποιος, ορίστε. Άρα σε είχα σημειωμένο. Έκαλα, μπορεί, το, μπορεί να με είχαν στο Instagram, να το ήταν τυχαία, οπότε. Okay. Ναι. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, ναι, βέβαια. Αυτό όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν το είχα στο μυαλό μου τόσο πολύ. Σίγουρα ήθελα, αλλά δεν ένιωθα ότι μπορώ. Αλλά μετά ξέρεις, με πήρα ένα γραφείο και λέω: γιατί όχι. Και δοκίμασα. Δηλαδή, τότε στα 18 σου συνειδητοποίησες ότι εδώ είμαι. Ξεκινάω. Ρε, εγώ με χτύπησε. Το glow up που λέμε. Όχι, okay, κατάλαβα. Εγώ το έκανα στα 18, δηλαδή τότε. Η μυϊκή μου μάζα άρχισε να φτιάχνει, να ανεβαίνει, το δέρμα μου έφτιαχνε. Οπότε ήμουν πολύ σε μεταβλητικό στάδιο του θέλω, δεν θέλω. Ένιωθα πολύ ανασφαλής με τον εαυτό μου, εμφανισιακά πάντα. Okay. Τώρα πλέον νομίζω έχει ξεπεραστεί. Εντάξει, πάντα. Ο καθένας νιώθει, ξέρεις, ότι όπως και να είσαι, πάντα θα νιώθεις ότι κάτι μπορείς να φτιάξεις. Αυτό είναι κανόνας. Έτσι δεν είναι. Ναι, ισχύει. Ναι. Δηλαδή αν δεν σου αρέσει κάτι, το βλέπεις, πεισμώνεις. Ακριβώς. Και είναι και καλό αυτό. Ισχύει. Δηλαδή, δεν θέλω να ξαναποκτήσω ακμή ποτέ. 5 χρόνια δεν έχω σκυπάρει morning routine και night routine. Α, ναι. Ούτε μία φορά. Πώς να γυρνάω φορά 5 ώρα το πρωί σπίτι μου, να ζαλίζει μαυρά και κοιμηθώ και να με τύπου. Και να πλένω το πρόσωπο, ναι. Τίποτα δεν μου παίρνει. 5 με 10 λεπτά. Οκ. Okay. Εντάξει, γρήγορα. Ναι, είμαι γρήγορα. Εντάξει, πάλι καλά. Βέβαια, εμείς σε γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή σου στο GNTM. Μάλιστα. Είχες πάει μια χρονιά, δεν πέρασες, mm-hmm. Μετά πας και γίνεσαι το απόλυτο φαβορί του παιχνιδιού. Ναι, καλά. Τι σου έχει μείνει από αυτή την εμπειρία. Θα σου πω, ήταν. Ήθελα το κάνω γιατί το βλέπα από μικρός με τις κοπέλες που ήταν. Και απλά ήθελα να ζήσω την εμπειρία, να δω πώς είναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή πάντα κάναμε υποθέσεις ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς. Εγώ ήθελα απλά να πάω να το ζήσω. Excuse moi. Επίσης. Κεραλικά. Επίσης, από πολύ μικρός ήθελα να ασχοληθώ με τηλεόραση. Ή ηθοποιός ή κάτι τέτοιο. Εγώ ας πούμε είχα φάει κόλλημα μικρός με το OG, Mad που ήταν με το skate και όλα αυτά. Αυτό δεν ήτανε.
Στο εξωτερικό. Κώστα μου, εσύ είπα από μαλακία. Πάνω σίγουρα θα ξέρεις, γιατί σήμερα με πήρατε λίγο αδιαβαστό εκ των προτέρ. Ναι, αυτό ήταν. Α, εντάξει, ρε μάνχωσε, εντάξει, για το OG λέω, αυτό το βλέπα και λέω, ξέρεις κάτι, μ' αρέσει, θέλω να το δοκιμάσω. Και πήγα. Okay. Ήθελα να ζήσω πώς είναι η τηλεόραση, κατάλαβες. Εσύ ήθελες να το ζήσεις ως προς το κομμάτι παρουσίασης ή ηθοποιός. Ήταν ο τέλειος συνδυασμός, γιατί έκανα modeling ήδη και ήθελα να δω πώς είναι και όλο το κομμάτι της τηλεόρασης. Οπότε λέω είναι το τέλειο μέρος να πάω δοκιμάσω. Okay. Εσένα τι γεύση σου άφησε η τηλεόραση τώρα που το έζησες και όλο και το ζεις και τώρα. Γιατί φαντάζομαι ήταν μια έντονη περίοδος εκείνη. Ναι, κοίτα. Και συνέχεια είσαι εκτίθεσουν στο γυαλί. Ναι, τώρα μιλάμε κιόλας για reality που πρακτικά δεν είναι ότι είσαι κάποιος ηθοποιός που παίζει ένα ρόλο, είναι η ζωή σου. Ναι. Οπότε ήταν πολύ διαφορετικό. Εγώ απλά ήθελα να δω πώς είναι όλο αυτό το κομμάτι. Ήταν λίγο πιεστικό, για να φαντάζομαι, πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, ξύπναγες με την κάμερα. Κοιμόσουν με την κάμερα πρακτικά και σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι στο τέλος τα καλά σου μένουν. Ισχύει. Δηλαδή τότε όλο γκρινιάζαμε. Πω δεν μου αρέσει αυτό, πω δεν μου αρέσει εκείνο, πω ξυπνάω με την κάμερα. Εσύ γκρινιάρεις. Είμαι πολύ ανοιχτικός γενικότερα, αν ξέρεις, στη ζωή μου. Okay. Δηλαδή προσαρμόζομαι με όλα, βολεύομαι με όλα. Δηλαδή πρέπει να είμαι τσιγκλής πάρα πολύ για να εκραγώ που λέμε. Αν και για τα βράκι. Ναι, είδες. Μπορεί αυτό ο Λέων ή όχι. Ακόμα χειρότερο. Μην το λες, το κάνεις χειρότερο. Δεν έχω ιδέα από την ίδια σου. Ποια δοκιμασία έχεις να θυμάσαι από τότε, λοιπόν. Η αγαπημένη μου ήταν αυτή με τους Rockstar. Που βγήκατε πάνω ήταν από την κυβότια. Ναι, τύπου σαν πασαρέλα που ήταν 20-30 μέτρα, δεν θυμάμαι πόσο ήταν και απλά έπρεπε να παίξεις, να κάνεις λήψη σαν Rockstar. Okay. Και μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνη η δοκιμασία και πέρα από αυτή μ' άρεσε και πάρα πολύ αυτή με την πισίνα και το νερό. Που ήσασταν από κάτω. Που έπρεπε να πάμε από κάτω και να βγάλουμε τις λήψεις. Καρδιακός εκείνη νομίζω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να είμαι από κάτω, να μην έχω ανάσα. Όχι, εμένα μου άρεσαν όλα. Γενικότερα ό,τι ήταν σου αρέσει δύσκολο. Αδρεναλίνη. Ναι, full. Με αυτά που full. Μου λες θα περίμενα εδώ όχι στο GNTM, ναι. Αλλά στο Survivor ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό ρε φίλε, κατάλαβες. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα στιγμιαία, παίρνουμε τη δόση αδρεναλίνης, φύγαμε. Okay. Το Survivor είναι πολύ διαφορετικό. Νιώθω ότι είναι. Μια αδρεναλίνη, συνέχεια αγώνα. Ναι, αλλά είναι μόνιμη. Κατάλαβες, μόνιμη. Επίσης λατρεύω το φαγητό, οπότε. Δεν σου φαίνεται πάντως, παιδί μου. Γονίδια, ξέρω εγώ. Όχι, ξέρω. Καλός μεταβολισμός. Τότε είσαι και personal trainer και ξέρεις να το ρυθμίζεις. Personal trainer δεν είμαι, έχω σπουδάσει. Δεν τελείωσα. Το τελείωσα. Ναι, το τελείωσα. Πρακτική δεν έχω κάνει, αλλά ξέρεις. Δεν έχω. Δεν ασχοληθήκες με αυτό. Όχι. Δεν κέρδισε το modeling. Εσύ τώρα θα τα άφηνες όλα εδώ στην Ελλάδα για να πας στο εξωτερικό, να μείνεις μόνιμα, να κυνηγήσεις εκεί το όνειρό σου. Θα σου πω. Τώρα που έχω βγάλει όλα μου τα αποθυμένα στην Ελλάδα, γιατί γενικότερα με το GNTM, ξέρεις, παίρνεις και κάποια χρήματα, βγάζεις λεφτά. Ναι. Ήθελα να πάρω το αμάξι που μου άρεσε, να κάνω διάφορα πράγματα, σίγουρα. Τώρα που τα έχω κάνει ήδη όλα, ότι ήθελα να κάνω, να εκπληρώσω, σίγουρα θα πήγαινα κάπου, ναι. Πού φανταζεσαι τον εαυτό σου? Μ' άρεσε πάρα πολύ το Μιλάνο. Okay, ναι. Παρίσι δεν θα πήγαινα, νομίζω. Ούτε εγώ δεν μου αρέσει, μου βγάζει κάτι πολύ αρνητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ενώ μιλάω, αυτό νιώθω. Σίγουρα θα πήγαινα Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Ναι, για μόνιμα. American Dream. Ναι. Εγώ στο εύχομαι. Εντάξει, LA είναι πιο πολύ American Dream. Πάλι και Νέα Υόρκη, Αμερική θεωρείται. Ναι. Μην το γκρεμίζεις όλο ρε Αιγαίο. Εντάξει, ισχύει. Αλλά όχι, Νέα Υόρκη θα πήγαινα. Μ' αρέσει όλο αυτό το vibe. Καταλαβαίνεις. Που τρέχουν όλοι, κάνουν ράνουν, δεν χαραμίζουν το χρόνο του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ισχύει. Επίσης μπορείς να κάνεις και modeling και ηθοποιία εκεί πέρα. Ναι, είναι και κοντά στο Hollywood. Ναι, μπαμπαμ. Ένα αεροπλάνο. Ένα ζυγαρό διαδρομή. Ναι. Είναι εύκολο ή δύσκολο να σε αναλάβει κάποιο πρακτορείο στο εξωτερικό? Ανάλογα τι θέλεις, κατάλαβες. Δηλαδή, το να σε αναλάβει κάποιο πρακτορείο δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά πρακτορεία. Κάποιο θα υπάρξει που θα σου αρέσει. Το θέμα είναι να βρεις το πρακτορείο το οποίο σε αντιπροσωπεύει. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, το να πεις θέλω να πω σε ένα γραφείο. Θα φύγω πίσω. Αχ! Καλαπές! Εντάξει, το και ακόμα πάει πίσω πάλι. Λοιπόν, αλλάζω στάση. Δεν φταίω εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον έφερα το χάος πάλι. Για δώστε μας δύο λεπτά break, παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο που απεσύρα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον Αιγαίο.
Επιστρέψαμε εδώ στο Mad for Fashion και στην παρέα μου έχω τον Αγέο. Ποθητό. Ποθητό. Τελεία. Τελεία, Παύλο. Αγέο, είσαι έτοιμος να παίξουμε ένα παιχνίδι? Α, τώρα είναι το παιχνίδι. Τελειώνει. Ναι. Δεν πειράζει. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φύγαμε. Φέρτε ένα χαρτομάντιλο, μην κλάψει. Έλα, φύγω. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι το Don't Think It. Ωραία. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να μου απαντήσεις σε 10 διλήμματα μόνο. Θα καταφέρεις να απαντήσεις σε 10? Για πάμε. Don't Think It. Μοκασίνια ή sneakers? Sneakers. Κοστούμι ή φλωράρ που κάμισε με βερμούδα? Νομίζω κοστούμι. Φωτογραφίες ή πασαρέλες? Πασαρέλα. Ιαπωνικό κιμονό ή μακριά από καμίσα? Μακριά από καμίσα. Εκκεντρικές αλλαγές στα μαλλιά ή να φορείς ένα γυναικείο κομμάτι? Χρωματιστά δερμάτι να έχει το dye jean εμφανίσει. Το πρώτο. Οι αλυσέρες μπαγκέτες ή animal prints? Το χρωματιστές μπαγκέτες. Αθλητικά ή tanned γυαλιά ήλιο? Αθλητικά. Olive green ή dark blue παντελόνια? Dark blue. Total white, total black. Total black. Τα καταφέρες. Στα 26 δευτερόλεπτα με ναι, μένα ρε, από πάνω. Φίλε, ναι ρε φίλε, ευχαριστώ. Πες μου αλήθεια, την ερώτηση 5 δεν την άκουσες ποτέ ολόκληρη. Πες μου την 5 και σου. Οι κεντρικές αλλαγές στα μαλλιά ή να φορήσεις το γυναικεία ρούχα, ναι. Α, τα άκουσες. Ναι, ναι. Απλά θα θέλω, μ' αρέσουν οι αλλαγές. Γιατί νομίζω δεν την είχα ολοκληρώσει καν και μου λες το πρώτο. Κεντρικές αλλαγές. Όχι, κατάλαβα πού το πήγαινες. Γυναικεία, εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, θα μου λες να βγεις με ένα φουστάνι π.χ. Μπράβο, ναι, αυτό θέλω. Okay, εντάξει, το έχω κάνει στο GNTM, αλλά θα προτιμούσα να μου κάνουν μοϊκάνο π.χ. Α, ναι. Σε σκέφτομαι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι θα δώσει κάτι ιδέες. Μία με μουσια. Μία μου ικάνα τώρα και σκέφτομαι εγώ. Το κάνω εικόνα. Σε μένα. Μουσια και μου ικάνα. Oh my god. Όχι, όχι, να σε κάνω. Εγώ νομίζω ότι το υιοθετήσει. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέει. Θα έκανε καμιά αλλαγή. Ναι. Γιατί πάντα σε θυμάμαι τι με. Φράτζα είχα τώρα. Είναι αλλαγή. Χωρί τρελό, το βλέπει. Και μακρύ. Ήταν έτσι. Μακρύ μαλλί έχω τώρα. Ναι, μακρύ είναι. Οκ. Okay. Mm. Α, θα το έκανα ξανθό. Ναι. Φουλ ξανθό όμως. Ναι. Πλατίνα. Ή κάτι σε silver. Πλατίνα. Ορίστε. Αυτό θα έκανα μόνο. Μες στο μυαλό σου. Θέλω να μου πεις 5 tips που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι για να πάνε σε ένα casting. Ωραία. Λουσμένα μαλλιά. Όχι πολύ έντονα χρωματικά, στυλιστικά ρούχα. Πρέπει όσο πιο απλώς γίνεται για να, ξέρεις, να μην κλέβει την παράσταση, το fit. Από τον ίδιο στον εαυτό. Να πας την ώρα σου. Το πιο σημαντικό. Γιατί γελάς? Έχω. Αργήσε. Είσαι από αυτούς. Και εγώ από αυτούς ήμουν, να ξέρεις. Το μυστικό ξέρεις ποιο είναι? Ποιο είναι? Μου είπες εσύ, έλα 4. 3:30 έρχομαι στο μυαλό μου. Α, ναι. Ναι. Και δουλεύει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα πεις ένα μισό ώρα εκεί. Έλα, 4 λεπτά άργησα. Εντάξει, μετράει. Εντάξει, έλα. Τον πήρα τηλέφωνο και ήταν στο πάρκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, για πάμε 4-5. Να είσαι ο εαυτός σου. Και ρε φίλε, 5 και να νιώθεις ότι τα ξέρεις όλα, μην το κάνεις αυτό. Δεν αρέσει σε κανέναν, κατάλαβες. Τύπου, γενικότερα, γιατί δεν θα πας σε ένα casting μόνο σου. Μην είσαι τύπου. Είμαι εγώ αυτός, κάντε στην άκρη. Σε κανένα δεν αρέσει αυτό και σίγουρο ότι στο σχεδιαστή, κατάλαβες. Ναι. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά tips. Οκ. Okay. Ναι. Πολύ χρήσιμα. Κάτι άλλο. Και... Α, ξυρισμένος. Ξέρω άμα είναι το στυλ σου, άμα ροκάρεις. Okay. Clean save. Εσύ, ας πούμε, πας ξυρισμένο, φαντάζομαι. Ναι, πάντα ξυρισμένος. Δεν μου πάει καθόλου το μουσί. Όχι, τη βγάζω, αλλά δεν μου πάει. Προσπαθώ να σε σκεφτώ τώρα με μουσί. Βγάζω, ρε φίλε, το Johnny Depp μουσάκι εδώ πέρα. Οκ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Παύλα Tony Stark. Robert Downey Jr. εδώ. Λοιπόν, Αγίο, με αυτό ήταν. Υπέροχα. Ελπίζω να περάσεις πολύ ωραία. Πέρασε υπέροχα. Ελπίζω εσύ να πέρασες υπέροχα. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Εμείς, παιδιά μου, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο MAD TV για να τα μαθαίνετε όλα και από μένα. Φιλούθηκια πολλά!